θα κάνουμε τέτοια για να μακρύνουν τα μαλλιά μου. Είσαι σκέτο παρακράτο και προβοκατόρισα και γι' αυτό σε χώρισα. Ψάχνω το αυτοκίνητό μου με την κάμερα. Η Παρασκευή δεν τρώνε κρέα. Σκάσε ένα χαμόγελο. Θα ανακατέψουμε λίγο. Ό,τι χειρότερο έχουν δει τα μάτια μου. Ναι. Εμείς βλέπαμε τον Τζιτζιπά από τότε που είμαστε από τσιρικάδες. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι πάρα πολύ πρωί, θα μπορείτε πάρα πολύ. Αλλά θέλω να σας δηλώσω ότι πλέον τόσο πρωί σηκώνομαι. Καλώς ήρθατε σε μια χαλαρή μέρα, την οποία γιατί να μην την κάνουμε vlog. Σταμάτησα και πήρα ένα κουλούρι με Φιλαδέλφια. Και, κάτσε γιατί... Χύνεται. Και ένα χυμό πορτοκάλι. Γιατί χύνονται πάντα οι χυμοί από δεξιά-αριστερά, θα μου εξηγήσει κάποιος, γιατί δεν κλείνουν καλά τα καπάκια, γιατί όλο αυτό. Στο σπίτι δεν σας μίλησα γιατί κοιμόταν ο κλάνης, όπως καταλάβατε. Πού πάμε τώρα? Πάμε κάπου που θα με βοηθήσουν να μακρύνουν τα μαλλιά μου με φυσικό τρόπο. Και δεν θα μακρύνουν μόνο τα δικά μου μαλλιά με φυσικό τρόπο, αλλά και τα δικά σας. Για τρεις από εσάς, δεν σας λέω από τώρα να περιμένετε λίγο, να έχετε λίγη υπομονή. Έχει κίνηση, παιδιά! Ταραν, βρήκαμε την Ακαδημία της Λορεάλ. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο το GPS μου το έβγαλε πολύ πιο πίσω και σταματώ στον δρόμο που είδα ένας κύριος με το λάστιχο και έπλυνε το αμάξι του και του λέω: Καλημέρα, μήπως ξέρετε και μου κάνετε τη Λορεάλ, ψάχνετε? Πάρα πολύ φαίνεται ότι ψάχνω τη Λορεάλ, θέλετε να τρελαθώ? Αυτό δεν είναι κουμπί, μάλλον, αυτό είναι κουμπί. Καταρχάς δεν θέλω να τρομάξετε που με βλέπετε έτσι, αλλά είμαστε σε κλειστό χώρο. Τι να γίνει. Δεν θέλω να το παιδευτώ. Αλλά είμαι από τις πρώτες που μπήκαν και είδαν το ανακαινισμένο κτίριο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω εδώ πέρα τη Hair Expert, η οποία είναι η Τέρψη Λουπέτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ευελίνα. Τι θα κάνουμε, Τέρψη, για να μακρύνουν τα μαλλιά μου? Αρχικά θα κάνουμε μια διάγνωση, να δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε να προτείνουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες σου ουσιαστικά. Πόσο συχνά χτενίζεις τα μαλλιά σου? Πάρα πολύ συχνά. Και όταν είμαι στο σπίτι κάνω steampod και όταν είμαι στη δουλειά μου τα φτιάχνουν εκεί. Πιο βασική σου ανάγκη, αυτό που νιώθεις ότι θέλεις πιο πολύ, να τα μακρύνεις από ό,τι κατάλαβα. Ναι, θέλω να τα μακρύνω γιατί τα έκοψα τα Χριστούγεννα και ενώ μου άρεσαν για λίγο, ήθελα μια αλλαγή, ξέρεις, με έφτιαζε αυτό. Τώρα μου λείπουνε που τα είχα μακριά και τα έκανα έτσι. Το κατάλληλο προϊόν ονομάζεται ProLonger, μια σειρά περιποίησης η οποία μπορεί να σου προσφέρει γέμισμα στις άκρες των μαλλιών σου και μείωση της ψαλίδας σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το θέλω. Αλλά όλο αυτό θα το πάρουμε σε μήκος και θα πάρουμε αυτό που ζητάμε. Πώς ξεκινάμε? Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή για το κομμωτήριο. Ξεκινάμε στη θέση εργασίας, ξεμπερδεύουμε τα μαλλιά, βρέχουμε τις άκρες με ένα βαπορίζατέρ. Αχ, ωραία. Είναι τροψερό. Κάνουμε την εφαρμογή του ορού που θα μας βοηθήσει στη μείωση της ψαλίδας. Θα δούμε το αποτέλεσμα από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Μυρίζει και τέλεια. Είναι φρουτένιο. Τι μυρίζει? Και τα στρίβουμε για να εισχωρήσει. Ναι, και αφήνουμε χρόνο παραμονή στα 5 λεπτά. Εντάξει, θα περιμένω. Τι νέα? Καλά εσύ? Καλά κι εγώ. Έμαθα τι μυρίζει. Μυρίζει τριαντάφυλλο και χρυμπάρι και μήλο. Επίσης να σας πω ότι το και χρυμπάρι τόσα χρόνια το λέω και χρυμπάρι, δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Σας έχω μιλήσει για το τριαντάφυλλο, ότι πεθαίνω. Γι' αυτό το μύρισα και έπαθα σοκ, γιατί είναι αγαπημένη μου μυρωδιά σε κολόνιες, στα μαλλιά, στα ρούχα, στις καραμέλες, παντού. Οπότε έχω πάρα πολύ ενθουσιασμό. Δροσερό, μη με λυπηθείς. Εν τω μεταξύ, τώρα ήθελα δροσερό νερό, γιατί λόγω της μάσκας, ξέρετε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά σπίτι μου κάνω με θεό καυτό νερό. Τύπου αυτό που βγάζει καπνούς. Αν τα μαλλιά σου έχουν και τάση προς λιπαρότητα, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούμε τόσο ζεστό νερό, γιατί όλο αυτό το κάνει πιο έντονο. Μόλις μου έκοψες τη χαρά μου, τη μεγάλη. Θα μπώνουνε και εντείνεται η λιπαρότητα. Γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα. Τώρα χρησιμοποιούμε το σαμπουάν. Λούζουμε κανονικά δύο χέρια για να περάσουμε μετά στην ολοκλήρωση της θεραπείας. Τελευταία φάση είναι η τοποθέτηση της μάσκας. Ναι. Και έχει και αυτό χρόνο παραμονή στα 5 λεπτά. Όλα γρήγορα είναι. Πάρα πολύ βασικό το καλό ξεύγαρμα. Άρα, άμα είστε σαν και εμένα που νομίζετε ότι άμα αφήσετε λίγη μάσκα θα του κάνει καλό, δεν ισχύει. Τελειώσαμε!
Σχεδόν. Τώρα θα βάλουμε από τη σειρά της Prolonger το Leave-In προϊόν, το οποίο προστατεύει και από τη θερμοκρασία μέχρι τους 230 βαθμούς και θα περάσουμε στο Steampot. Και δεν πάμε παραπάνω από 230, ε. Δεν υπάρχει λόγος. Μετά βάζουμε ένα σπίρτο και τα καίμε. Εντάξει. Τόσο. Μην αδειάζετε το μπουκάλι, κορίτσια. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε ότι τα προϊόντα αυτά συνδυάζονται τέλεια και με τη χρήση του Steampot. Και κοιτάξτε μία του φίτσα. Πώς είναι και πώς θα γίνει, παιδιά. Σας το έχω ξαναδείξει, αλλά. Επανάληψη, meter, passes, μαθήσεως, για να δείξω ότι έχω και γνώσεις γενικές. Το βλέπετε αυτό το πράγμα τώρα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μαλακά, μοσχοβολάνε. Δεν υπάρχει στρετέρψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, είναι εκπληκτική θεραπεία και σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα και θα σας πω μετά κι άλλα. Θέλω να χώσω το δάχτυλό μου μέσα στο μάτι μου και να αρχίσω να το γυρίζω έτσι. Από πού να σας το πιάσω, από το ότι το GPS με έβαλε να κάνω κύκλους και πλήρωσα δύο φορές διόδια. Από το ότι μου έχουν ξεριζώσει την κεραία καλά εδώ και χρόνια και δεν πάω να τη φτιάξω όλα αυτά. Την έφτιαχνα την προηγούμενη φορά που πήγα στο συνεργείο για να κάνουμε σέρβις, αλλά μου είπαν ότι είναι άλλα 100 ευρώ και επειδή είχαν μαζευτεί διάφοροι, πάω στο την επόμενη φορά. Μου έχουν ξεριζώσει λοιπόν την κεραία και ενώ έχω αγοράσει καινούργια κεραία, μου έχουν ξεριζώσει και το σύστημα και δεν μπορώ να τη βάλω. Πρέπει να πάω στους ειδικούς. Και πιάνει ένα σταθμό όποιον θέλει το αυτοκίνητό μου κάθε φορά. Και τώρα άκουγα ένα σταθμό, είσαι σκέτο παρακράτος, είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατόρισα και γι' αυτό σε χώρισα και μετά άκουσα και τερλέγκα. Να σας πω κάτι, έφτασα στους γονείς μου. Έχω παρκάρει πάρα πολύ μακριά γιατί φυσικά και δεν έχει πάρκινγκ και πάω πάνω να πάρω κάτι καλαμάρια τα οποία θα μαγειρέψουμε αύριο. Κοιτάξτε ποια πέτυχα απ' έξω. Δεν είναι από εδώ. Τι κάνεις? Α, ψάχνω το αυτοκίνητό μου. Κάνεις το γνωστό κόλπο. Όχι ότι δεν το θυμάμαι πώς είναι, αλλά πατάω. Πατάει το κουμπί να δει από πού θα ανάψει. Το έχουμε κάνει όλοι αυτό, μην πείτε ψέματα. Άρα θα είναι απ' την άλλη. Δημήτρη, ψάχνω το αυτοκίνητό μου με την κάμερα. Γεια. Κοριτσάρα μου. Τι γίνεται καλέ. Καλέ, μην έρχεσαι, δεν είναι από εδώ. Το κουβαλάκι αυτό ενώ δεν είναι από εδώ. Βρε, δεν σου είπα να περιμένεις εκεί πέρα με το κουβαλά στο οργανό σου. Παιδιά, ο Δημήτρης κύκλησε όπως τον βλέπετε στο The Voice. Ψηφίστε. Ναι. Όταν έρθει η στιγμή του live. Γεια σας. Κουβαλάω 23 κιλά όργανο. Και η μαμά δεν βρίσκει το αυτοκίνητό της. Δεν σου είπα να μην έρθεις από εδώ και να περιμένεις τη γωνία να βρούμε το αυτοκίνητο. Ήθελα να βγω στην κάμερα. Είπα να κάνουμε πρόβα στο μαγαζί. Δεν λέμε για να μην το διαφημίσουμε. Pink Panther κάθε Πέμπτη. Panther. Όχι Panther. Δεν είναι ο Panthers. Panther πιστεύω κι εγώ. Είναι αγγλικό, είναι αγγλιστή. Pink Panther. Ναι, κάθε πότε? Κάθε Πέμπτη. Θα έχετε όλα τα μέτρα. 12 παρατέταρτο. Θα ενώσουμε τις φωνές μας στα καλύτερα τραγούδια ελληνικά και ξένα, ναι, αλλά κρατώντας πάντα αποστάσεις ασφαλείας. Μπράβο σας, παιδιά. Μπορώ να πω κάτι, διότι έχω ερωτευτεί τα βίντεο η γκάφες της μαμάς μου. Για πες. Σήμερα το πρωί πριν λίγο, λοιπόν, ναι, μου βάζει ένα τόστ να ψήνεται. Η Μπέση Θεάρα, μετά από αρκετή ώρα, πολλή ώρα. Πω το τόστ! Και τρέχοντας πάει να δει την τοστιέρα. Ανοίγει την τοστιέρα. Δεν την είχα ανάψει. Έχει τρελαθεί, μωρέ! Ευτυχώς δεν λες, αν την είχα ανάψει, θα ήταν κάρβουνο. Μετά κάθισα δίπλα και το περίμενα. Μανάτι, μη φύγω και το ξεχάσω ότι το έβαλα. Πάμε να βρούμε το αυτοκίνητο. Καλά να περάσετε! Γεια! Πάρεις φαγάκι. Ήρθα να πάρω κάτι καλαμάρια μου, είπε ο μπαμπάς. Με πήρε τηλέφωνο. Είχα δώσει για πλήσιμο και ήταν ακόμα στο πλυντήριο, δεν το είχα πάρει. Καλαμάρια, φρέσκα, ωραία. Ευχαριστούμε. Για να δω. Τέλειο, αντέχουν μια μέρα στο ψυγείο, ε. Τώρα τα λυπάμαι. Θα τους κάνει για καλό, γιατί όταν είναι πολύ φρέσκα, μόλις τα βγάζεις, ναι, είναι λίγο σκληρά. Άμα μπουν μια μέρα στην κατάψυξη, θα είναι μαλακά. Και είναι πολύ πιο ωραία, βεβαίως. Εντάξει, το έχουμε. Θα τα φάτε την Παρασκευή όμως, όχι αύριο, Πέμπτη. Γιατί? Την Παρασκευή δεν τρώνε κρέας. Καλά, εγώ δεν τρώω κρέας έτσι κι αλλιώς. Α, ωραία τότε. Ήρθε και έδεσε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Γεια. Πού είσαι όμορφε! Γεια! Τι κάνεις! Τι λέει! Σου έφερα καλαμάρια ομά! Τα τρώμε έτσι! Τα βάζουμε στην κατάψυξη και έχω μυρίσει καλαμάρι και εγώ ολόκληρη και το αμάξι. Τι έκανες όσο έλειπα! Έπαιζα! Όχι! Απλά είπα έτσι να το πω επειδή είναι η συνέχεια του προηγούμενου βίντεο αυτό. Το οποίο προηγούμενο βίντεο πρέπει να πάω γρήγορα στο δωμάτιο για να του βάλω hashtags και τίτλους και πράγματα. Κάτι γιατί τίποτα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά το μόντορο κλεάντης, παιδιά, το προηγούμενο. Ωραία. Φάνηκε. Είδατε κάποια διαφορά? Τι είναι αυτό? Τι είπατε? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τοστ. Ένα τοστάκι. Δεν θα φάμε σε λίγο? Όχι. Εντάξει, θα φάγω σε λίγο γιατί μου έχει πάει το στομάχι στην πλάτη επειδή έχω ξυπνήσει νωρίς. Και θέλω να το φάει και αυτό. Θέλω να ηρεμήσεις εσύ. Θέλω να ηρεμήσεις. Κάτσε λίγο, έλα, κάτσε, έτσι να πάω κοντά στο μικρόφωνο να ακουστεί λίγο αυτό. Το λιγουρεύτηκα τώρα, πάνω να θυμάσαι.
και το παιδί. Τι τραβά και το χαμό. Το χαμό τραβά. Μην τον τραβά, θα τον φτιάξω. Λοιπόν, βάζουμε τα πράγματα εδώ που πρέπει στο βίντεο, τα βάζω τώρα. Και σε πολύ λίγο θα έχει ανέβει. Ούτε που θα το καταλάβετε. Καλά, δεν χωρίζει. Στην ώρα μου είμαι. Απλώς καταλαβαίνετε λίγο. Έχω πάθει ένα άγχος να είναι όλα σωστά. Μην κοροϊδεύεις εσύ και πες τους τι θες να κάνεις το μεσημέρι και μου το λες από χτες. Για γύρνα την κάμερα σε σένα. Χωρίς να δείξω το δωμάτιό μου, είναι χούρι. Δεν είναι μεσημέρι. Είναι λίγο μετά τις 5. Παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παιδιά, σήμερα. Βλέπει όλη μέρα Τσιτσιπά. Τσιτσιπά στο YouTube, Τσιτσιπά στην τηλεόραση, Τσιτσιπά στο τηλέφωνο, Τσιτσιπά παντού και πουθενά. Έχει πολύ. Τσιτσιπά. Μα είναι παιχτούρα. Εμείς βλέπαμε το Τσιτσιπά από τότε που είμαστε από τσιρικάδες. Είναι air-condition, δεν έχω σε αυτό το δωμάτιο που μοντάρω, η κακομοίρα. Και βράζω. Εκεί να βάλουμε air-condition και θα βγάλουμε αυτό. Ναι, αλλά το θέμα είναι η μονάδα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να το αγοράσουμε κιόλα. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι άσχημο. Έλα να σε χαϊδέψω λίγο. Πάλι, το κλείσες. Ναι, ναι, το κλείσα. Ότι και καλά τι. Τίποτα. Και αυτό τι το κρατάς εδώ. Α, τίποτα, ναι. Βρέθηκε στα κρύα μου. Από πάνω ήταν εκεί. Ναι. Είναι αυτό. Όχι, λέω. Δείξε στα παιδιά και στα χαζά. Ρε παιδιά, παίζει τένις πάλι. Ή θα παίζει τένις ή θα αποκεφαλίζει. Άσος. Το παιδί δεν το λυπάσαι. Παιδί μου, παιδί μου. Ρε κατσαρίδα. Σκάσε ένα χαμόγελο. Στραβά δοντάκια. Αλλά μην το πείτε και στεναχωρηθεί. Τώρα δηλαδή δεν πεινάς. Όχι, έχω φάει το τόστ. Να φάω μόνη μου. Μιστά. Ας έφερε η κυρία Λένα η μαμά του Κλεάνθη για μιστά που τα φτιάχνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λέρω. Κυρία Λένα. Οπότε να φάω εγώ μόνη μου. Τι να φάτσε. Κοίταξε, έχω αγώνα εγώ ακόμα. Δεν έχω πολύ ακόμα. Όχι, να παίξεις. Ένα ματσάκι. Να παίξεις. Να παίξεις 10 ματσάκια. Το career. Να παίξεις 20 ματσάκια και όλα τα ματσάκια του κόσμου. Πάμε, παιδιά, να φάμε εμείς. Αφήστε τον. Άντε τώρα. Μου έχει φάει τη ζωή και τα καλύτερα μου χρόνια. Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε με. Αντώνη, αγάπη μου, έλα, πάρε με από εδώ. Θα σας πω κάτι, θα φάω. Έχει αφήσει την τοστιέρα στο 5, κυρίες και κύριοι. Να πάρουμε φωτιά να καούμε. Πήγες να μας κάψεις ζωντανούς, το ξέρεις. Το ξέρεις. Δεν είμαι εδώ. Μα ξυστήγνε, έβγαλε το τόσο την ώρα που μπήκες μέσα στο σπίτι, οπότε τα ξέχασα όλα. Παιδιά, σήμερα δεν είναι καθόλου καλημέρα για τόσο, όπως καταλάβατε. Μόνο ο Λουκουμάς με καταλαβαίνει. Μόνο ο Λουκουμάς. Τι φώτσο είναι αυτή. Είσαι σίγουρα καλά. Είσαι σίγουρος ότι έχουμε γεμιστά. Α, τα βρήκα. Ντομάτα και θα πάρω και τη μελιτζάνα, παιδιά, τι λατρεύω τις μελιτζάνες. Εσείς τα γεμιστά τι τρώτε πιο πολύ, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, ντομάτα. Εμένα νομίζω πιο πολύ μου αρέσουν οι μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια. Αλλά τώρα αν έπαιρνα μελιτζάνα και κολοκυθάκι δεν θα χόρτενα, οπότε αντάλλαξα. Καταλάβατε τι τσαχπινιά έκανα. Κόψω και λίγο τυρί γιατί δεν έχουμε φέτα, δεν είναι μούχλα, παιδιά, είναι αυτό με τα 4 τυριά, δεν θέλω να τρομάξετε. Καταλάβατε όλοι ότι όταν είπα 4 τυριά εννοούσα 4 πιπέρια, έτσι δεν είναι. Το έχουμε, παιδιά. Πάμε σαλόνι να δούμε τηλεόραση και να φάμε. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ποιος ήρθε για παρέα. Το παιδί! Ήρθε και έκατσε δίπλα μου. Ο Κλεάνθης, παιδιά, φτιάχνει πιτάκι βρώμης Ναφαέλα. Μωρό μου. Δεν θέλει κρόκο. Το ξέρω. Έπεσε, ρε. Τι δεν με φώναζε. Πρέπει να βάλουμε το ασπράδι, το σκέτο. Ωραία, για πες τι βάζουμε κανονικά. Yeah. Βάζουμε ασπράδι. Βάζουμε μόνο ασπράδι. Έχεις ένα πολύ περίεργο τρόπο να ανοίγεις τα αυγά, έτσι. Έπεσε και λίγο τσόφλι, θα το βγάλουμε όμως. Χριστέ μου, καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Έλα, πέσε. Εντάξει, να σου πω, και να μείνει ελάχιστο σπράδι στο αυγό, δεν πειράζει. Είναι ιδιαστικό τώρα. Έτσι, να φάμε και λίγο κρόκο, δεν παθαίνουμε τίποτα. Καλό κάνει να ξέρεις. Αχ, τα τριχιάζω πάρα πολύ που κάνεις το πυρούνι, το μαχαίρι, έτσι. Αχ, Παναγία μου. Τι κάνει, ρε Λουκ, τι κάνει αυτός. Δεν σας δείχνω άλλο, είναι ιδιαστικό. Δεν είπαμε το ασπράδι πρέπει να το χτυπάς μαζί με τη βρώμη. Αυτό όχι να το χτυπάς το τηγάνι, να το χτυπάς ένα μπολ. Το χτυπάω κάτω από τη μέση. Αντικανονικό χτύπημα κάνει. Όπως βλέπετε πλένω κατευθείαν το μπολάκι μετά. Αυτό πάει για μένα. Συγγνώμη, το μπολάκι αυτό γιατί το χρησιμοποιήσεις. Σε περίπτωση που θέλω κάτι να κάνω ή να πετάξω τα αυγά, τα τσόφλια θα βάζω μέσα. Δηλαδή δεν θες να το χτυπήσεις εκεί, θες απλώς να κουμπάς τα τσόφλια. Σε αντίθεση με εσένα, δείξεις εδώ που έφαγες και δεν το καθάρισες. Πω. Παιδιά, εγώ έκατσα και χαλάρωσα λίγο στον καναπέ και επειδή ανέβηκε το βίντεο σας έκανα καρδούλες και απαντούσα στα σχόλια και αναχαθείτε. Α, δεν έχουμε φρέσκο γάλα. Όχι. Έλα, να βάλω λίγο νουνού. Όχι, μωρέ, μην το κάνεις έτσι. Έλα ρε Κλεάνθη, ούτε Τσιτσιπά θα δεις που θες να δεις, ούτε τίποτα. Στην τουαλέτα εδώ. Βάζω και λίγο νεράκι. Νόμιζα ότι θα ήταν μια ωραία συνταγή να σας δείξω, αλλά όταν βλέπω Κλεάνθη φτιάχνει εμετό. Θα ανακατέψουμε λίγο.
Ό,τι χειρότερο έχουν δει τα μάτια μου. Ναι, αλλά θα το φας μετά και θα σου πω. Δεν θα το φάω. Τις προάλλες που έφτιαξες ήταν πολύ νόστιμο, αλήθεια. Αλλά αν σε είχα δει να κάνεις έτσι, δεν θα το είχα πάει μετά. Όχι ότι με παίρνει να μιλάω ή ότι εγώ μαγειρεύω καλά. Είναι μυστικό έτσι όπως είναι τώρα, ρίχνουμε και λίγο με το. Κι όμως δεν έχει τελειώσει η συνταγή, παιδιά. Θέλει λίγο ακόμα μισό. Κανονικά δεν θέλω να σας δείξω άλλο. Θέλω να σας πάρω να φύγουμε. Όμως θέλει κι άλλο βρώμη. Παιδιά, εσάς σας αρέσει βρώμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, μόνο σε πιτάκι μ' αρέσει. Ξέρεις πότε έφαγα πρώτη μου φορά. Πότε. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Καφέ στη γιαγιά μου μικρός. Που είχα μείνει εκεί, θυμάμαι. Και δεν είχε κορνφλέικς. Μου λέει: δεν έχω κορνφλέικς, αλλά έχω κάτι άλλο, μου λέει. Θα σας το δοκιμάσει. Ο Κλέανθης τι έχει πάθει. Γερνάει και μας λέει όλο ιστορίες από παλιά, ποτέ ήταν μικρός. Είσαι καλά, περνάς κάτι, θες να το συζητήσουμε. Midlife crisis, έτσι. Τι midlife, 36. Το μάτι θα το ανάψεις ή θα το κάνεις έτσι για πολλή ώρα. Ακόμα και το παιδί κοιτάει με περιέργεια να δει τι διάολο κάνεις. Χαμηλή φωτιά. Χαμηλή φωτιά είναι το 7. Ναι, να δυναμώσει λίγο πρώτα και μετά το ρίχνουμε. Το βάζουμε γύρω στα 5 με 6. Δύο λεπτά πριν τη βγάλουμε, ρίχνουμε την παραδούλα μας, κομματάκια μικρά φιλιδίτσες. Ναι. Το μέλι μας και κανελίτσα. Θα τη δούμε έτοιμη. Εγώ πάω πώς τα παιδιά για το διαγωνισμό. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα να παίρνω άλλο μέρος σε αυτό το φιάσκο, έτσι δεν είναι. Τι θα κερδίσετε λοιπόν όσες και όσοι πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Θα κερδίσετε την ολοκληρωμένη σειρά Prolonger που χρησιμοποίησα και εγώ σήμερα στην Ακαδημία της L'Oréal. Και θα σας τα δείξω λίγο για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αρχικά να σας πω ότι τα μαλλιά μου σχοβολάνε ακόμα και ότι αυτή η σειρά έρχεται ουσιαστικά να θωρακίσει τις άκρες των μαλλιών μας και να τις προστατεύσει από αυτό που παθαίνουμε που χωρίζονται στα δύο και σπάνε οι άκρες και τις κάνουμε έτσι και τις βγάζουμε που είναι λίγο satisfying το κάνει καμιά σε αυτό, εγώ το κάνω που και που και να μην χρειαστεί να πάμε στο κομμωτήριο και να μας πούν τα μαλλιά σας είναι κατεστραμμένα και τους πεις εντάξει κόψτε μου την ψαλίδα και στα κόψουν μέχρι το αυτή. Γι' αυτό λοιπόν φροντίζουμε τις άκρες μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τα προϊόντα της σειράς. Πρώτα έχουμε το σαμπουάν, το οποίο το χρησιμοποιούμε κανονικά όποτε λουζόμαστε. Αμέσως μετά έχουμε το conditioner με δράση κατά της ψαλίδας και φυσικά τη μάσκα επανόρθωσης. Αλλά μία φορά την εβδομάδα αντικαθιστούμε είτε τη μάσκα είτε το conditioner και στη θέση τους βάζουμε το συμπυκνωμένο ωρό και τον αφήνουμε για 5 λεπτά να κάνει δουλίτσα και μετά τον ξεβγάζουμε. Αμέσως μετά λοιπόν ταμπονάρουμε τα μαλλιά μας καλά-καλά και βάζουμε την κρέμα επανόρθωσης. Αυτή την αφήνουμε, δεν την ξεβγάζουμε. Όλα αυτά λοιπόν εγώ από εδώ και πέρα θα τα τηρώ ευλαβικά και θα βλέπετε και τα αποτελέσματα με τον καιρό. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τρεις από εσάς μπορείτε να κερδίσετε όλα αυτά. Θα βρείτε στο κουτί περιγραφής λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να πάρετε μέρος. Όσοι δεν μπορείτε να περιμένετε το διαγωνισμό και θέλετε να τα αποκτήσετε, να σας πω ότι μπορείτε να τα βρείτε στα κομμωτήρια, αλλά πάντα καλό είναι να πηγαίνετε να σας κάνει τη διάγνωση ο ειδικός για να σας πει ποια ακριβώς σειρά μπορεί να βοηθήσει τα μαλλιά σας να φτάσουν το στόχο τους και εσείς το δικό σας. Επίσης, όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει επαγγελματικά προϊόντα μαλλιών, καταλαβαίνω αμέσως τη διαφορά που έχουν από αυτά που μπορούμε να βρούμε στο σούπερ μάρκετ. Εσείς την καταλαβαίνετε. Voilà. Φαίνεται πολύ ωραίο. Μια μπουκιά να μου πεις αν σ' αρέσει ή όχι. Ορίστε, ψημένη ωραία από κάτω. Τώρα έτσι που το είδα πριν δεν είμαι σίγουρη ότι θέλω, αλλά εντάξει. Όχι, όμως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήγαινε μες στην κουζίνα τώρα να δεις. Τι να δω. Καθάρισε όλα! Είσαι ο καλύτερος! Ναι, είσαι άρχοντας! Έχουμε φτιάξει το Mountain of Doom εκεί μέσα με τα πιάτα τα πλημμένα. Πρέπει να τα βάλεις στη θέση τους μετά. Εγώ χτες το βράδυ έβαλα πάρα πολλά στη θέση τους. Μήπως υπνοβατείς τη νύχτα και πηγαίνεις και παίρνεις πιάτα και τα βάζεις στα πλημμένα. Τρία στο Roland Garros, τέταρτος γύρος το 2019. Πάμε Στέφανε, πάμε! Βλέπεις το είδωλό σου. Ναι. Ο Λουκουμάς είναι στο στόχο του αφοσιωμένος. Όπως ο Τσιτσιπάς κοιτάει τον μπαλάκι. Πάμε Στέφανε, πάμε! Ο Λουκουμάς κοιτάει το πιτάκι. Ο Τσιτσιπάς είναι μόλις 22 χρονών, έτσι. Δηλαδή μόλις πάει 25-26 νομίζω ότι θα ζήσουμε μαγικές στιγμές. Γιατί ήδη δεν ζούμε. Καλά ζούμε, εννοείται. Έχει πάρει και πέρυσι πήρε νομίζω της Αγγλίας. Εγώ να την πω την αλήθεια μου δεν βλέπω τένις. Αλλά παρόλα αυτά καμαρώνω. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ξεκίνησα να βλέπω λίγο το 2006, το 7, 8, 9 έπαιζα. Και τώρα παίζει από τον υπολογιστή του. Το 9, 10 ναι το άφησα. Πολλοί το θεωρούν βαρετό, γιατί απλά δεν ξέρουν πώς παίζεται. Ή βλέπουν απλά ένα μπαλάκι μετά ή δεν ξέρουν το σκόρ. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει, όμως στα λίγα. Είναι λίγο περίεργο το πώς. Δεν είσαι το ποδόσφαιρο, ποιοι βάζει γκολ 1-0. Έτσι. Ναι. Η ισοπαλία 1-1, βάζει ο άλλος 2-1. Δεν είναι έτσι απλό, είναι λίγο περίεργο. Ισχύει, αλλά να δεχτούμε ότι κάποιοι μπορεί να μην του αρέσει στα αλήθεια το τένις. Να ξέρει πώς παίζεται, αλλά να μην του αρέσει. Ενοχλείς το παιδί που φωνάζεις και χτυπάς παλαμάκια. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο. Βγήκα έξω να παίξω μπαλάκι με το Λουκ. Ο Κλεάνθης εξακολουθεί να βλέπει τη Τσιπά, έχει τρελαθεί. Και πάμε να κάνουμε τη γυμναστική μας. Και ο Λουκ και εγώ. Are you ready, Wembley? Έτοιμος. Δεν το έχω πετάξει εδώ μεταξύ, τον βλέπετε. Είσαι χαζός, παιδί μου. Μπράβο, Λουκ!
look, φέρτο. Φέρτο, αγάπη μου, φέρτο. Φέρτο. Δεν το μάθει ποτέ αυτό. Σε πιάσα. Πέρασε κάτω από τα πόδια. Look, δώσ' το μου. Μίνε. Μπράβο, Μίνε, μπράβο σου. Έλα ρε, Λούξη. Έλα, πάμε στο πετάξω. Πάμε. Πιάσ' το. Μπράβο, Λουκ. Φέρτο. Λουκ, άσε με να το πάρω, Χριστιανέ μου. Πάμε βόλτα. Πάμε για μπάνιο. Δεν το αφήνει για κανένα λόγο. Θέλει μόνο τον μπαλάκι του. Θέλει να κάτσει εδώ και να το φάει τώρα. Αγαπάει τη γυμναστική όπως και εγώ. Πάει με τελικό ο Τσίτσι. Μπράβο ρε παιδί μου. Καρτούρα. Ήμουν μέσα τόση ώρα και μιλούσα στο τηλέφωνο γιατί έπρεπε να κάνω κάτι τηλέφωνο, να στείλω κάτι mail και άκουγα από το σαλόνι. Μπράβο, αγόρι μου! Έλα, ναι! Χειροκροτήματα, άκουγα ποδοβολητά μόνο του. Θα θέλει να είναι φίλο σου. Ναι, αμέ. Κάναμε παρέα. Θέλω να δείτε αυτή τη φάτσα που ακουμπάει στο χεράκι του εδώ. Έχετε δει πιο ωραία μύτη. Έχετε δει πιο ωραίο μάτι. Νάζει στο χέρι. Μήπως να πάω να μοντάρω ότι έχω τραβήξει μέχρι τώρα και να επανέλθω. Τι λέει? Τι λέει? Κάθομαι εδώ στο παιδί. Στο ποπό του πάνω. Παιδιά μόνταρα, αρκετούτσικα. Αλλά τώρα σταματήσαμε να δούμε λίγο τηλεόραση. Είμαι κομμάτι. Ενώ δεν έκανα σήμερα τίποτα. Έχεις βάλει το χέρι σου μπροστά στη μούρη. Συγγνώμη. Πίτιδες. Όχι, όχι. Δεν θα μου καταστρέψει την καρδιά. Καθόλου, όχι, τίποτα. Ακούει και το παιδί. Εν τω μεταξύ φοράω μπλούζα και παντελόνι εντελώς βλόγ μας, ε. Εδώ, δίπλα μας, κάθεται ξαπλωμένος. Καληνάζια. Τι είναι, αγάπη μου. Τι σου κάνει, σλουρπ. Ναι, εσείς τι κάνετε, ρε παιδιά. Παϊδεύεις και μπαίνα μαζί με το λουρπ. Πάντα ήθελα ένα τέτοιο μαξιλάρι. Είμαστε πολύ χλαπάτσες. Τελείωσες το μικρό σου θεατράκι. Θεατράλε! Ήθελα να σας μιλήσουμε λίγο, αλλά μάλλον θα πρέπει να σας κλείσω, γιατί ο Κλεάνθης είναι σε κατάσταση αμόκ. Είσαι εντάξει, παιδί. Αμόκ και σοκ. Κάτι τέτοιες στιγμές. Έλα, πείτε του κάτι. Κάλε σταμάτα. Δεν πήγα στη Λορεάλ για να μου τα χαλάσεις εσύ τώρα. Μύρισε λίγο. Αχ, ωραία μύρισε. Ρε παιδιά, είμαστε λίγο παλτά σήμερα. Θα σας φέρω και μια βούρτσα και ένα πιστολάκι. Γιατί το λες? Γιατί... Εγώ δεν φοράω το παλτό μου, είναι όλα στην ντουλάπα με τα χειμωνιάτικα. Εγώ ξεκίνησα να μοντάρω και με συνεπήρε το μοντάρισμα. Τον Κλεάνθη έχει συνεπάρει το gaming και ο Τσιτσιπάς. Επειδή αυτόν τον καιρό τρέχουμε πάρα πολύ, είχαμε συμπτύξει τις δουλειές προηγούμενες μέρες και τις επόμενες και αυτή τη σημερινή μέρα και είμαστε λιώματα. Οπότε τώρα είχαμε κάτσει, γι' αυτό δεν τράβηξα τίποτα. Είχαμε κάτσει στον καναπέ έτσι. Θα λέτε ότι ναι, δεν θα μας πάρει μαζί μια μέρα που θα κάνει πράγματα και θα έχουμε πράγματα να δούμε. Παιδιά, όλο το vlog μας θα είναι έτσι. Πιστέψτε με. Προσπαθούμε να κρατήσουμε δυνάμεις για αυτό που έρχεται. Όχι, Παναγία μου. Είπε, όχι, Παναγία μου. Είπε, θα με βοηθήσει πάρα πολύ φέτος. Ναι, είχες πει. Πες το εδώ στην κάμερα να το ακούσουν τα παιδιά. Δεν είχα πει κάτι τέτοιο. Το έχεις πει. Πες το. Πού το έχω πει? Σε μένα. Παιδιά... Ψέμα. Γράψτε το από κάτω. Δεν πρέπει να βοηθήσει το vlog μας. Τι θα γράψουν από κάτω? Τι είναι αλήθεια? Ξέρεις, έχω καταλάβει. Τι? Ότι πάντα όποιος είναι σε μειονεκτική θέση, πάντα τον ξέρεις, τον υποστηρίζουν. Είμαι εγώ σε μειονεκτική θέση, γιατί? Φοράει το κοκαλάκι μου, γιατί θα κάνει κάποια βλακεία τώρα. Δεν μοιάζει σαν να είναι από αναγυρισιακό, έτσι, τέτοιο, ξέρεις, η άκρη του πουκαμίσου. Επειδή είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο αυτό που συμβαίνει τώρα και δεν θα ήθελα να ξεφτυλιστούμε άλλο μπροστά στα μάτια σας, θέλω να σας πω να μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί είναι πολύ ωραίος. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Θα μας πάσουν τα σπυράκια σε λίγο τα παιδιά. Είμαστε τόσο κοντά στην κάμερα που... Παρά είμαστε κοντά. Δεν φτάνει το χέρι μου πιο μακριά. Έχω βάλει τα δυνατά μου. Μέχρι εδώ είναι το χέρι. Άστο σε μένα. Δεν την πήγε πάρα πολύ πιο μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας... Γιατί? Γιατί δεν γίνεται κουνάει. Ακουράστηκες. Κουνάει. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Σας αγαπώ. Από εμένα! Εμένα! Και... Το παιδί στο σαλόνι. Πού είναι το παιδί? Και το παιδί! Νίσταξα! Να έχετε μια όμορφη μέρα!